Φίλοι και φίλες του Abola Sport, καλησπέρα σας. Είμαστε στο γήπεδο του Κερατσινίου μετά την λήξη του φιλικού Keratsini-Charavgiakos. Ο Charavgiakos στην Prova Generale πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος κέρδισε με 2-0 με 2 γκολ του Kotsiopoulos. Coach, πρέπει να μείνεις ευχαριστημένος από την Prova Generale, να την πούμε έτσι. Εντάξει, ευχαριστημένος. Μπορώ να πω ότι έμεινα μετά από 4 μήνες αποχή. Ήταν το πρώτο φιλικό που παίζουμε. Στο πρώτο 20 λεπτό προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια πατήματα, ήταν λίγο δύσκολο και το γήπεδο δεν ήταν και καλό σήμερα. Αλλά μετά το 25 νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλοί. Τελειώσαμε κάποιες φάσεις, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις. Και τα παιδιά δείξανε ότι την περίοδο της καραντίνας ότι κάνανε αυτά που έπρεπε. Και δουλέψανε και νομίζω ότι θα παρουσιαστούμε με το πρόσωπο που είχαμε δείξει πριν την καραντίνα. Είδα ότι χρησιμοποίησες δύο διαφορετικές ενδεκάδες, έδωσες χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες. Έπρεπε να παίξουν όλα τα παιδιά, γιατί μετά από τόσο χρόνο αποχής δεν μπορούν να τους βάλουν να παίξουν 90 λεπτά. Άλλοι πήραν παραπάνω συμμετοχή, άλλοι λιγότεροι, αλλά είμαι τόσο ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά που έχω στην ομάδα, που νομίζω ότι είναι εισάξιοι και μπορούν όλοι να παίξουν οποιαδήποτε στιγμή και να τους ζητηθεί. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν, coach? Αγωνιστικά προβλήματα όχι, δεν έχουμε. Είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είναι το θετικό. Και εύχομαι ο Θεός να μας έχει καλά. Και... Το ρόστερ έκλεισε ή περιμένετε κάποια άλλη προσθήκη? Όχι, δεν θα κάνουμε άλλη προσθήκη. Έχουμε κάνει ήδη μια προσθήκη τελευταία στιγμή σε στόπερ που ψάχναμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη. Έχω πολύ εμπιστοσύνη στα παιδιά, τους πιστεύω και γι' αυτό και δεν θέλω να κάνουμε κι άλλες μεταγραφές και να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε. Και δεν θέλω να χαλάσω και τη χημεία αυτής της ομάδας. Ωραία, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάτε με τη Μαρκό, πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Υγεία να έχουμε. Παιχνίδι, εμείς θα το πάμε όπως έχουμε πει από την αρχή, να σωθούμε γρήγορα και ό,τι καλό θέλει ας έρθει. Το βασικό είναι ότι κοιτάμε να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο. Και εμείς και η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές να τα περνάμε καλά. Και αυτό είναι το βασικό. Στην προηγούμενη συνέντευξη μου είχες πει ότι έχεις ευνοϊκό πρόγραμμα, έχεις αρκετά παιχνίδια στην έδρα σου, άρα θα θες να εκμεταλλευτείς την έδρα ώστε να μπορέσεις να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η γρήγορη παραμονή στην ΓΑΜΑ Εθνική. Όταν από τα 7 παιχνίδια έχεις τα 6 παιχνίδια στο γήπεδό σου, σίγουρα είναι κάτι το πολύ θετικό. Εμείς γρήγορα θέλουμε να σωθούμε και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε τόσους καλούς παίκτες μικρού σε ηλικία που έχουν ενδιαφερθεί οι αρκετές ομάδες. Οι ομάδες μπορούν να κάνουν scouting από εκεί και πέρα, να δουν και άλλους παίκτες, γιατί αυτά τα παιδιά αξίζουν για παραπάνω πράγματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, coach. Ευχαριστώ, να είστε καλά.